techsmart.gr, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι. Καταρχήν να πούμε καλή χρονιά, 2018, πρώτο βίντεο για τη νέα χρονιά, και σας έχω κάτι που πήρα για να αναβαθμίσω και το κανάλι και τον εξοπλισμό μου. Είναι ο Yongnuo 35 ο φακός. Συγκεκριμένα τον πήρα για Nikon, υπάρχει και για Canon. Τον φακό αυτό είναι από τους πιο οικονομικούς σταθερούς φακούς, δηλαδή δεν έχει zoom, είναι σταθερά στα 35 mm και είναι F2, δηλαδή αφήνει αρκετό φως να περάσει μέσα. Τώρα που βλέπετε το βίντεο αυτό εκεί είναι ο 50, ο ίδιος της ίδιας εταιρείας, το οποίο δεν ξέρω γιατί δεν είχα κάνει review, θα σας γελάσω, που είναι F1,8. Μια οικονομική επιλογή, το πήρα από Tom Top στα 97 ευρώ, με priority line έρχεται μέσω Ευρώπης, οπότε γλιτώνουμε και τελωνίο, ήταν συν 13 ευρώ το priority line, είναι αρκετά οικονομικός σε σχέση με τους αυθεντικούς. Θα κάνουμε unboxάκι και στο τέλος του θα βάλουμε κάποια δείγματα από φωτογραφίες και βίντεο με το συγκεκριμένο το φακό. Οπότε περνάμε κατευθείαν, link θα έχω στην περιγραφή από που, για να τον πάρετε κι εσείς, και πάμε να unboxάρουμε. Να τη λοιπόν η συσκευασία μας, κινέζικα Wide Angle Prime Lens Yongnuo 35 χιλιοστών με F2. Όπως σας είπα, τώρα εσείς βλέπετε τραβάμε τον 50 mm, οπότε είναι σαν ένα review, πείτε το και έτσι. Πάμε να δούμε κατευθείαν τι έχει μέσα η συσκευασία. Να ανοίξουμε εδώ το κουτάκι μας, να δούμε πως τον έχουν φτιάξει εδώ μέσα. Οπα, να το σοφακός. Ένα manual, τίποτα άλλο δεν έχει ρε παιδιά. Ναι, τι, εντάξει, μην περιμένετε. Τον πληρώνεις και φθηνά στα κινέζικα το manual και στα αγγλικά. Οκ, δεν νομίζω να χρειαστούμε να είναι κάτι τόσο δύσκολο. Και εδώ είναι το βασικό μέρος, ο φακός μας. Λοιπόν, για να δούμε, ανοίγουμε εδώ πέρα. Σε ένα απλό πλαστικό μέσα. Έχουν βάλει και για την υγρασία, τα κλασικά μπιλάκια. Και να το ορίστε παιδιά, Yongnuo Digital, ο φακός μας. Πλαστικό το υλικό του, 35 mm, είναι autofocus, βέβαια το focus αυτό το φακό είναι λίγο αργό, εγώ δεν το χρησιμοποιώ γιατί κάνει και θόρυβο, θα το διαπιστώσετε άμα το δοκιμάσετε. Οπότε εγώ βέβαια το χρησιμοποιώ για βίντεο, κάνω το focus μου από πριν και είμαι κομπλέ. Ορίστε εδώ ο φακός μας, παίρνει πάρα πολύ φως, είναι ένας πάρα πολύ καλός φακός για να κάνετε τα μποκέ, αυτά τα πλάνα, τα ωραία, τα πορτρέτα που φαίνεται το θολό από την πίσω πλευρά. Είναι ό,τι πρέπει, όπως και αυτός που ήδη έχω, ο 50. Για να δούμε και εδώ, βλέπετε, εδώ μεγάλος φακός να περνάει το φως. Είναι, είπαμε, όπως είπα, οικονομική επιλογή. Μπορείτε να πάρετε και τον αυθεντικό της Nikon, αλλά παιδιά, νομίζω έτσι για ερασιτεχνική χρήση της κάμεράς μας, αλλά νομίζω μπορείς να βγάλεις πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι ιδανική επιλογή και πάρα πολύ λίγα τα χρήματα για το F που μας δίνει αυτός ο φακός. Νομίζω πως δεν έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια. Εντάξει, πλαστικό είπαμε το υλικό του. Παρά να τον βάλουμε στη μηχανή και να ακολουθήσει έστω ένα μικρό δείγμα βίντεο και φωτογραφία, ας πούμε, στη συνέχεια. Μπορεί να έχει και κάποιο κουπόνι, θα δω αν μπορέσω να τσιμπήσω κανένα και από το Tom Top. Και όπως σας είπα, priority line, παιδιά, μέσω Ευρώπης, γιατί τα τελωνία έχουν γίνει πολύ αυστηρά τελευταία. Οπότε μην το ρισκάρετε. Συνεχίζουμε το βίντεο, βιδώνω το φακό και τα λέμε σε λίγο. Δείτε ακριβώς τη διαφορά με τον 50. Έχω ακριβώς το ίδιο σημείο την κάμερα, ακριβώς το ίδιο σημείο που ήμουν εγώ είμαι πριν, με τον 50 της Yongnuo που δεν σας έκανα ποτέ review. Βλέπετε πόσο ευρυγόνιος είναι αυτός, εδώ έχουμε χώρο να κάνουμε. Σκεφτείτε πόσο ωραίο θα είναι στο overhead, όταν θα κάνουμε, που έβαλα τώρα το καινούργιο το rig, που θα κάνουμε τα unboxάκια μας παιδιά, γι' αυτό ακριβώς διάλεξα αυτόν τον φακό. Επίσης θα βολεύει και σε άλλα βιντεάκια τα οποία θα μπορώ να κάθομαι, να έχω μπροστά το τραπέζι, να unboxάρω και να σας εξηγώ και να έχουμε μια πιο τέτα-τέτ επαφή. Τέλεια. Αυτό είναι βιντεάκι, ακολουθούν και 5-6 φωτογραφιούλες να δείτε κάποιες που έχω τραβήξει εγώ σε εξωτερικό χώρο και σε εξωτερικό, θα τραβήξω κανένα δύο εδώ μέσα και ελπίζω να τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Ό,τι απορία έχετε αφήστε ένα σχόλιο από κάτω. Ήμουν ο Βασίλης, περιμένετε με ανυπομονησία το επόμενο βίντεο γιατί είναι unboxing από ό,τι θυμάμαι, έχω προγραμματίσει και όχι gameplay. Θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο. Bye!